σήμερα, επικαλούμενοι το κορονοϊό, μας λένε αντιπροσωπεία δύο ατόμων μόνο και για λίγο. Εμείς επιμένουμε να ανεβεί αντιπροσωπεία και από τα τέσσερα κλαδικά σωματεία του εμπορίου που σήμερα καλούμε στην κινητοποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε να τσακίζουν τις ζωές μας, τα δικαιώματά μας, την υγεία μας. Εμείς συνάδελφοι μετράμε νεκρούς, συναδέλφους, δεκάδες ασθενείς στα νοσοκομεία και στα σπίτια τους. Αυτοί μετράνε εκατομμύρια, κάνουν κουρελόφακτο τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα υπάρχουν και αποθεώνουν την ατομική ευθύνη. Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ έχουν επανακτήσει από τη δουλειά. Εργάζονται χωρίς σταματημό, χωρίς ρεπό, με φουλ τις μηχανές της εντατικοποίησης. Άρρωστοι και μεταφερόμενοι από κατάστημα σε κατάστημα, με τα εργατικά ατυχήματα πλέον να είναι καθημερινό φαινόμενο. Και ενώ όλα αυτά η κυβέρνηση τα γνωρίζει από πρώτο χέρι, γιατί εμείς τα έχουμε κάνει γνωστά εδώ και ένα χρόνο, με υπομνήματα, καταγγελίες, παρεμβάσεις, δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των εργαζομένων. Άφησε ανεξέλεγκτη την εργοδοσία να μετατρέπει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε πρωτόκολλα θανάτου. Τώρα μας πλασάρει την αυτοδιάγνωση με τα γνωστά σε όλους μας self-test, προκειμένου να ανοίξει την αγορά και τον τουρισμό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς κανένα έλεγχο και μέτρο προστασίας. Άφησε το δημόσιο σύστημα υγείας να ρημάζει και να πεθαίνουν ασθενείς στα ράτσα των νοσοκομείων μιας νόσου. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι κινούμενες υγειονομικές βόμβες. Ατομική ευθύνη, αυτοδιάγνωση και σώζον εαυτό σωθήτω. Ατομική ευθύνη και αυτοδιάγνωση και για τους συναδέλφους μας στο λιανικό εμπόριο, που δοκιμάζονται με όλες τις μορφές εξαθλίωσης, από αναστολή σύμβασης σε πρόγραμμα μείωσης μισθών και στην ανεργία. Αναγκάζονται να ζουν με ελάχιστα ευρώ, με την αγωνία αν θα έχουν και αύριο δουλειά, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Όσοι επέστρεψαν στην εργασία τους, μετά το άλλη ξεκλείσε, διαπιστώνουν ότι οι άδειές τους έχουν ροκαγιστεί με 1.200 προσχήματα. Τους ξεκαθαρίζεται από την εργοδοσία ότι τώρα πρέπει να βάλουν πλάτη και να ξεχάσουν ρεπό, άδειες, ωράρια, Κυριακές. Το δεκάωρο και το δωδεκάωρο είναι καθεστώς και όχι επιλογή. Από την ερχόμενη Κυριακή 25 Απρίλη και μέχρι τον Οκτώβριο οι εργοδότες έχουν εξασφαλίσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τη σημερινή τη λειτουργία των καταστημάτων 7 ημέρες την εβδομάδα. Κυβέρνηση και εργοδοσία συνειδητά εγκληματούν σε βάρος της ζωής μας, της υγείας μας, των δικαιωμάτων μας, με μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Τώρα είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν το έγκλημα, φέρνοντας το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά, καταργώντας την πράξη το 8ωρο, επιβάλλοντας 10ωρη εργασία, απλήρωτες υπερορίες, ξύλωμα ακόμα περισσότερο της κυριακάτικης αργίας. Επιδιώκουν να ελέγξουν τα σωματεία μας. Όλα αυτά με ενίσχυση της καταστολής και έντασή της. Έρχεται η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει την πλήρη απελευθέρωση των όρων δουλειάς. Δουλειά όποτε, όσο και όπου θέλει ο εργοδότης. Τα περί επιλογής των εργαζόμενων, ο κύριος Χατζηδάκης ας έρθει να τα πει στους εμποροϋπάλληλους, που ήδη εργάζονται με πλήρη ευελιξία, με ατομικές συμβάσεις
που αποτυπώνουν την υπεροριακή απλήρωτη εργασία, που καλώνται να εργαστούν όχι 4 μέρες, αλλά 7 ημέρες την εβδομάδα. Έρχεται να νομοθετήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δεκάωρη εργασία, 135 χρόνια μετά την απεργία των εργατών του Σικάγο και ακριβώς 101 χρόνια από την νομοθέτηση του 8ωρου στη χώρα μας. Θεωρεί πως τώρα είναι η ώρα να φέρει το σύνολο των αντεργατικών παράλληλα άθλιων μέτρων που είχε στα συρτάρια της η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία. Εκτιμάει ότι είναι οι κατάλληλες συνθήκες να προχωρήσει στις ανατροπές του αιώνα, να ολοκληρώσει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, θεωρώντας ότι τώρα δεν θα συναντήσει αντιστάσεις, ότι πιάνουν τα περιπρόοδου και συγχρονισμού και δίθεν επιλογής που έχει ο εργαζόμενος. Αν εκτιμά ότι θα περάσει τα μέτρα ανέμακτα, έχοντας εξασφαλίσει συνένεση από τη χρεοκοπημένη και χωρίς κύρος τους εργαζόμενους συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕ, αυτή που χαρακτηρίζει γελίες τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες μας και υπεύθυνε για τη διασπορά του κορονοϊού, η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη. Δεν μας ευνηδιάζουν και δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, προς κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Συνεχίζουμε οργανωμένα, αγωνιστικά, με ψηλά το κεφάλι, μέσα στα καταστήματα, τις αποθήκες και τα γραφεία, με όλες μας τις δυνάμεις, προετοιμάζουμε την απεργία 6 Μάη, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά με απεργιακή συγκέντρωση 10 η ώρα στο Σύνταγμα. Δίνουμε απάντηση σε ό,τι μας γυρνάει σε μαύρες εποχές για τα εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να χτυπήσει όποια φωνή αγωνίζεται για τις σύγχρονες ανάγκες που διεκδικεί ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Συνάδελφοι, καλή συνέχεια.